Ο Johann Jack Unterweger γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου του 1951 στην ιστορική πόλη Τζούντεμπουργκ της Αυστρίας ως το εξώγαμο παιδί της ντόπιας barwoman και ιερόδουλης Θηρεσίας Unterweger και ενός αγνώστου ταυτότητος Αμερικανού στρατιώτη. Έτσι όπως εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς, η παιδική του ηλικία κάθε άλλο παρά όμορφη και υγιής ήταν. Όταν ο Τζακ ήταν 2 ετών, η μητέρα του βρέθηκε στη φυλακή και τη φροντίδα του ανέλαβαν ο αλκοολικός παππούς και μία θεία του που σύμφωνα με πηγές ήταν επίσης ιερόδουλη που αργότερα δολοφονήθηκε από ένα πελάτη της. Ο παππούς του τον χτυπούσε πολύ συχνά ενώ αρκετές φορές τον έπαιρνε μαζί του για να τον βοηθά να κλέβουν ζώα από γειτονικές φάρμες. Μεγαλώνοντας λοιπόν σε ένα παρακμιακό περιβάλλον φτώχειας, αδιαφορίας και βρώμικης ζωής, ο Τζακ, όπως ήταν φυσικό, οδηγήθηκε από πολύ μικρό στην παραβατικότητα. Πριν τα 10 του χρόνια άρχισε και εκείνος να πίνει, ενώ από τα 15 έως τα 23 του βρισκόταν κυρίως στη φυλακή, όπου μπήκε 16 φορές για μικροκλοπές, διαρρήξεις και σεξουαλικές επιθέσεις σε ιερόδουλες της περιοχής. Αν κάτι χαρακτήριζε περισσότερο από όλα τον Τζακ όσο μεγάλωνε, ήταν το μεγάλο μίσος του για τις ιερόδουλες. Αυτές οι γυναίκες που του θύμιζαν τόσο έντονα τη μητέρα του. Μια αδιάφορη μητέρα από την οποία δεν πήρε ποτέ αγάπη και αποδοχή. Κάπως έτσι έφτασε στον πρώτο του φόνο το 1974 όταν δολοφόνησε τη 18χρονη Γερμανίδα Μάργαρετ Σέιφερ στραγγαλίζοντάς την με το σουτιέν της. Όταν το συνέλαβαν στο δικαστήριο δικαιολογήθηκε λέγοντας «Φανταζόμουν ότι έβλεπα μπροστά μου τη μητέρα μου και τη σκότωσα». Με συνοπτικές διαδικασίες καταδικάστηκε σε ισόβια φυλάκιση όταν ακόμα ήταν 25 ετών. Φυλακισμένος πλέον ο Τζακ είχε άπλετο χρόνο μπροστά του να τον περάσει όπως ήθελε και αυτό που επέλεξε να κάνει ήταν να ασχοληθεί με το διάβασμα. Ο νεαρός που δεν είχε γνωρίσει καμία παιδεία και μόρφωση στη ζωή του κατάφερε μέσα στη φυλακή να μάθει να γράφει και να διαβάζει ανακαλύπτοντας έτσι τη δημιουργική του πλευρά. Σύντομα άρχισε να γράφει διάφορα ποίηματα, μικρά διηγήματα, ακόμη και θεατρικά έργα. Έγραψε επίσης και την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Καθαρτήριο» ή «Το ταξίδι στη φυλακή» αναφορά ενός ένοχου άνδρα, όπου περιέγραφε όλες τις τραυματικές εμπειρίες της παιδικής του ηλικίας και τις καταστροφικές συνέπειες που είχαν στη ζωή του. Ο Τζακ Ούντερβέγκερ δεν υπήρξε απλά ένας υποδειγματικός κατάδικος αφού η φήμη του ξεπέρασε και τα όρια της φυλακής. Το συγγραφικό του ταλέντο ήταν προφανές και το περιεχόμενο των έργων του έδειγνε ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο που είχε αντιληφθεί τις πράξεις του και βρισκόταν σε μεταμέλεια. Καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, λογοτέχνες και άλλοι εκπρόσωποι των πνευματικών κύκλων της Βιέννης είχαν εντυπωσιαστεί από τον ίστρο και τη συγγραφική του δεξιότητα. Έτσι το 1985 ξεκίνησαν μια καμπάνια για την αποφυλάκησή του. Την προσπάθειά τους υποβοηθούσε και ο ίδιος ο Τζακ δίνοντας συνεντεύξεις μέσα από τη φυλακή ενσαρκώνοντας το ρόλο του μετανοημένου και έτοιμου για επανένταξη πρώην εγκληματία. Πράγματι το Μάιο του 1990 και αφού εξέτησε τα πρώτα 15 υποχρεωτικά χρόνια της ποινής του ο Τζακ αφέθηκε ελεύθερος. «Αυτή η ζωή τελείωσε. Ήρθε η ώρα για την καινούργια», είχε πει χαρακτηριστικά τότε στα μίντια. Σε ανύποπτο χρόνο λοιπόν ο πρώην αλήτης του υποκόσμου έγινε πρώτο όνομα στα μέσα ενημέρωσης και ο δημοφιλέστερος guest σε τηλεοπτικές εκπομπές και χλιδάτες κοσμικές εκδηλώσεις. Έγινε το σύμβολο του καλύτερου παραδείγματος επανένταξης πρώην φυλακισμένου και φυσικά ένας περιζήτητος σαραντάρης νεόπλουτος. Φορούσε ακριβά ρούχα σχεδιαστών, διαφήμιζε πολυτελή προϊόντα, οδηγούσε μια Ford Mustang και συχνά είχε στο πλευρό του κοπέλες αρκετά μικρότερες. Ο ίδιος προωθούσε συνεχώς το προφίλ του μετανοημένου ανθρώπου, ο οποίος λόγω της τραυματικής παιδικής ηλικίας έκανε ό,τι έκανε. Μπορεί όμως άπαντες να είχαν πιστεί ότι ο celebrity πλέον Τζακ Ούντερβέγκερ ήταν ένας αξιοσέβαστος καλλιτέχνης που είχε καταφέρει να βρει το χαμένο δρόμο του, όμως όλη αυτή η ιστορία ήταν ένα μεθοδικά καμουφλαρισμένο παραμύθι. Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου ελευθερίας του, οι δολοφονίες ιερόδουλων έβλαβαν διαστάσεις φαινομένου. Με διαφορά λίγων ημερών το καλοκαίρι του 1990 βρέθηκαν 5 πτώματα ιερόδουλων πεταμένα σε απόμερα δάση κοντά στη Βιέννη.
όλες είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά, είχαν χτυπηθεί βία και είχαν στραγγαλιστεί με τα εσωρούχά τους. Τους επόμενους μήνες ακολούθησαν και άλλες. Όλες οι ιερόδουλες και όλες δολοφονημένες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. 7 ιερόδουλες που τα πτώματά τους ανακαλύπτονται μέσα στα δάση, ελλείψη μαρτύρων και με ελάχιστες πληροφορίες να είναι γνωστές για εκείνες, η αστυνομία δυσκολευόταν να βρει επαρκή στοιχεία και να συνδέσει μεταξύ τους τις δολοφονίες. Ακόμα δεν είχαν καταλάβει ότι είχαν να κάνουν με έναν κατά συρροή δολοφόνο και δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να σκεφτούν ότι αυτός ο δολοφόνος ήταν κάποιος που ήξεραν ήδη. Εν τω μεταξύ, το 1991 ο Τζακ είχε προσληφθεί από ένα αυστριακό περιοδικό για να κάνει ρεπορτάζ σχετικά με την εγκληματικότητα και την πορνεία στην περιοχή του Λος Άντζελες. Αυτή την περίοδο που βρισκόταν στην Αμερική για αυτή τη δουλειά, άλλες 3 ιερόδουλες βρέθηκαν νεκρές, κακοποιημένες σεξουαλικά με κλαδιά δέντρων και στραγγαλισμένες με τα εσωρούχά τους. Αυτές ήταν η Σάνον Έξλεϊ, η Ιρέν Ροντρίγκες και η Πέγγι Μπούθ. Επίσης, τις ημέρες που έτυχε ο Τζακ να βρίσκεται στην Πράγα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ πάνω στα ερωτικά στέγια της περιοχής, δολοφονήθηκε και εκεί μια ιερόδουλη, η Μπλάνκα Μπόκοβα. Οι συμπτώσεις όμως είχαν γίνει πολλές και μετά την αρχική τους μάλλον άρνηση να το πιστέψουν, οι αρχές συνέδεσαν τελικά τις δολοφονίες αυτών των 2 χρόνων με τον Τζακ Ουντερβέγκερ. Ο χαρακτηριστικός τρόπος λειτουργίας του, καθώς και διάφορα αποδεικτικά στοιχεία όπως μνήματα από τα ρούχα του που βρέθηκαν στα σώματα των δολοφονημένων γυναικών, πρόδωσαν την ενοχή του. Στο μεταξύ, ο Ουντερβέγκερ πήγε στην Ελβετία, μετά στο Παρίσι και μετά πάλι πίσω στο Μαϊάμι. Τελικά, το Φεβρουάριο του 1992 συνελήφθη στο Μαϊάμι κατηγορούμενος για τουλάχιστον 12 δολοφονίες γυναικών, 7 στην Αυστρία, 3 στο Λος Άντζελες και 2 στην Τσεχία. Με τη χαρακτηριστική του, χειριστική συμπεριφορά και το θέατρο ειλικρίνειας με το οποίο έπειθε και παλιότερα, προσπάθησε να πείσει ότι είναι αθώος με τα εξής επιχειρήματα. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να απαρνηθεί όλη αυτή τη χλιδάτη ζωή και την προσπάθεια που έκανε? Θα έπρεπε να είναι πολύ ηλίθιος ώστε να κάνει κάτι που θα το καταδίκαζε για πάντα. Αυτό ήταν το επιχείρημά του, όμως αυτό ακριβώς είχε κάνει. Η δίκη του ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1994 και κράτησε 2 μήνες. Ο ψυχίατρος Reinhard Haller που τον παρακολουθούσε τον διέγνωσε με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, γεγονός το οποίο φιλόταν και όλο το κυριλάτο προφίλ που διατηρούσε μέχρι τέλους. Τελικά ο Τζακ καταδικάστηκε σε ισόβια φυλάκιση χωρίς δυνατότητα αναστολής. Η ψυχαναγκαστική του ανάγκη όμως για έλεγχο, που μοιράζονται οι περισσότεροι κατά συρροή δολοφόνοι αυτής της κατηγορίας, δεν θα τον άφηνε να μην πει εκείνος την τελευταία λέξη. Έτσι, τα ξημερώματα της 29ης Ιουνίου του 1994, την ίδια μέρα δηλαδή που του ανακοινώθηκε η καταδίκη, ο Τζακ αυτοκτόνησε στο κελί του με τον ίδιο σχεδόν τρόπο που αφαίρεσε τη ζωή από τα θύματα του. Κρεμάστηκε από τα κορδόνια των παπουτσιών του. Ένας αυστριακός πολιτικός σχολίασε ότι ήταν η καλύτερη δολοφονία του.